Πάμε το 3 ημερήσια, κύριε Γαρμπή. Λοιπόν, πρόκειται για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών. Το συγκεκριμένο θέμα έχει λάβει αριθμό απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 336 του 2015 και εισηγείται την μη αλλαγή των συντελεστών και να παραμείνουν οι συντελεστές όσοι έχουν τα τελευταία 3 χρόνια. Ωστόσο, οφείλω να αναφέρω ότι τα έσοδα των ανταποδοτικών παρουσιάζουν μια σημαντική υστέρηση από τις προβλέψεις αυτές που κάνουμε ετησίως, η οποία ανέρχεται στις τάξεις του 1.400 περίπου. Φέτος, εκτιμώντας και βλέποντας την υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2015 μέχρι τον Ιούνιο, καθώς και την υλοποίηση του προϋπολογισμού του έτους 2014, όπως καθορίζει και η ΚΙΑ, αποφάσισε η Δημοτική Αρχή να προβεί σε μία τακτοποίηση των δαπανών, έτσι ώστε να μειώσει την υστέρηση αυτή μεταξύ εσόδων των ανταποδοτικών τελών και των εξόδων των ανταποδοτικών υπηρεσιών, χωρίς βεβαίως να μειώνονται οι παροχές τις οποίες εξυπηρετούμε και δίνουμε στους πολίτες. Και κάνοντας αυτή την προσπάθεια, δεν αποφασίζουμε για την αύξηση των συντελεστών. Βεβαίως, αυτό είναι κάτι το οποίο πιθανόν να φανεί αναπόφευκτο την επόμενη χρονιά. Ωστόσο, γίνεται αυτή η προσπάθεια έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι πολίτες οι οποίοι είναι και τυπικοί στις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει να σας αναφέρω, όπως αναφέρθηκε στην Οικονομική Επιτροπή, ότι το όφελος το οποίο βεβαιώνει η ΔΕΗ με έγγραφό της το Σεπτέμβριο του 2015 από ανταποδοτικά, τα οποία δηλαδή είναι μέσα σε ανεξόφλητους λογαριασμούς, ανέρχεται στο ποσό του 1.900.000 ευρώ. Το Σεπτέμβριο κάθε χρόνο μας στέλνει η ΔΕΗ ένα έγγραφο στο οποίο μας ενημερώνει σχετικά με τα τέλεια τα ανταποδοτικά τα οποία δεν έχει καταστεί δυνατό να εισπράξει. Αυτά δηλαδή που είναι σε ανεξόφλητους λογαριασμούς ΔΕΗ από τους πολίτες ή από τις επιχειρήσεις. Το ποσό αυτό τον Σεπτέμβριο του 2015 ανέρχεται στο 1.900.000 ευρώ. Μετά από συζήτηση που έγινε στην Οικονομική Επιτροπή, κάναμε έγγραφο στη ΔΕΗ έτσι ώστε να μας δώσει στοιχεία σχετικά με τους οφειλέτες αυτούς, γιατί το ποσό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλο και στην ουσία δημιουργεί και το πρόβλημα αυτό μεταξύ διαφοράς εσόδων και εξόδων. Ωστόσο, προφορικά μας ενημέρωσαν ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε τα ονόματα και τα στοιχεία αυτών των οφειλετών και μας απάντησαν με ένα συγκεντρωτικό νούμερο, το νούμερο δηλαδή αυτό το οποίο είχαμε. Ωστόσο, εμείς επιμείναμε και στείλαμε εκ νέου επιστολή για να πάρουμε τα στοιχεία αυτά και αναμένουμε την απάντηση. Γιατί θα πρέπει να συζητήσουμε και στην Οικονομική Επιτροπή και πιθανόν και στο Δημοτικό Συμβούλιο περαιτέρω ενέργειες που θα πρέπει να προβούμε για να εισπράξουμε το ποσό αυτό. Οι διευκολύνσεις στις επαφείς πληθυσμιακές ομάδες στα ανταποδοτικά παραμένουν όσα έχουν και επίσης τα ποσά τα οποία κάθε τρίμηνο εκαθαρίζονται από τη ΔΕΗ και έρχονται στο Δήμο ως πλέον οφειλές, γιατί όταν γίνει διακοπή σε έναν λογαριασμό,
Η ΔΕΗ κάνει εκαθάριση και πλέον διεκδικεί από τον οφειλέτη το ποσό που της αντιστοιχεί για τις παροχές του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ το ποσό που αντιστοιχεί στο Δήμο για τις οφειλές των αποδοτικών τελών αποστέλθει στο Δήμο, προκειμένου ο Δήμος να εισπράξει τις οφειλές αυτές. Εμείς στα τρίμηνα που γίνονται οι εκαθαρίσεις στέλνονται επιστολές στους οφειλέτες από την Ταμιακή Υπηρεσία για την εξόφληση των ποσών αυτών. Αυτά είχα να πω γενικά. Είναι ένα κομμάτι δύσκολο η διαχείριση αυτή των ανταποδοτικών εξαιτίας αυτής της διαφοράς των εσόδων από τα έξοδα. Ελπίζω ότι η διαφορά δεν θα είναι τόσο μεγάλη τη χρονιά αυτή που μπαίνει εξαιτίας της τακτοποίησης που σας είπα που έχει κάνει η υπηρεσία ως προς τις δαπάνες αλλά και της πρόθεσης που υπάρχει από μεριάς της Δημοτικής Αρχής και της Οικονομικής Υπηρεσίας για τη διενέργεια διαγωνισμών έτσι ώστε να πετύχουμε καλύτερες τιμές. Σε αντίθετη περίπτωση, αν αυτή η διαφορά δεν μειωθεί, θα πρέπει να δούμε μία αύξηση των τελών την επόμενη χρονιά. Στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ρωτήσεις, κύριε Μιχαλάτε. Πάμε. Ερώτηση πρώτη. Αν κάνουμε τις πράξεις τα τετραγωνικά που υπάρχουν είτε στον επαγγελματικό τομέα ή στον οικιακό, περίπου τα έσοδα, αν τα εισπράταμε όλα, θα ήταν περίπου 6 εκατομμύρια το χρόνο. Τα λέω καλά? Ωραία. Σεπτέμβρη είπατε ότι είναι 1.900 οι οφειλές. Αυτό όμως... αφού υπάρχουν οφειλές από την προηγούμενη χρονιά και πάει λέγοντας, θα έπρεπε να είναι τα προηγούμενα του προηγούμενου χρόνου να είχαμε καλύψει και να είχαμε πάει έσοδα κανονικά 5,5 εκατομμύρια. Ενώ ότι αφού κάθε χρόνο έπρεπε να είναι 5,5-6 εκατομμύρια τα έσοδα, αν τα εισπράταμε κανονικά. Αν θεωρήσουμε ότι έχουμε πάντα μόνιμα 2 εκατομμύρια μέσα, θα έπρεπε να έχουμε έσοδα πολύ περισσότερα. Γιατί πέρυσι το αντίστοιχο ποσό ήταν 1.600. Ναι, άρα μικρή διαφορά όμως. Ναι, εντάξει. Κάθε άρα χρόνο δείχνει ότι αυξάνει γύρω στις 300.000. Αυτό λέω και εγώ. Αφού έχουμε τα έσοδα τα οποία θα περιμέναμε για το 2016, θα ήταν 5,5 με 6 εκατομμύρια της χρονιάς του 2016. Και έχουμε και 1.900 ανίσπρακτα, μας κάνει αυτό 8. Εμείς προϋπολογίζουμε έσοδα 4 εκατομμύρια, περίπου. Έτσι δεν είναι? Στο εισπραχθέν δεν πρέπει να προσθέσετε το 900. Γιατί το βάζετε στο 5,5? Εγώ λέω τα έσοδα, αν κάναμε εμείς την τιμολόγηση για το 2016 με βάση τετραγωνικά και με βάση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, θα μας έκανε 5,5-6 εκατομμύρια το 2016. Αλλά υποθετικά ότι πληρώνονται όλα το 2016. Όλοι πληρώνονται κανονικά, όλοι οι δημότες με τα τετραγωνικά μέτρα. Αυτό σημαίνει 6 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Έχουμε κάποια οφειλή που είναι από παλιότερα χρόνια. Που αυτή τη στιγμή το εστιάζουμε ότι θα είναι άλλα 2 εκατομμύρια 8. Σωστό. Εμείς ερχόμαστε και... Ναι, ωραία. Εμείς λοιπόν 8 θα είχαμε. Θα είχαμε 6 εκατομμύρια από το 2016 και 2 εκατομμύρια από το 2015 και προηγούμενα. 8. Προϋπολογίζουμε 4. Πραχθέντα από 1η-1η του 2015 έως 36 του 2015, καθώς και αναλογικά. Άρα δηλαδή, αν ισχύει αυτή η πρόβλεψη που κάνετε, θα πρέπει να έχουμε του χρόνου, το 16, τον Σεπτέμβριο του 2016, να είναι οι οφειλές των δημοτών 4 εκατομμύρια ευρώ. Θα έρθουμε δηλαδή... Όχι. Είτε, αφού είναι 6 για τη χρονιά και είναι και 2 παλιά... Θα έχουμε ανίσπρακτα κάποια στιγμή 4 εκατομμύρια. Κάντε την ερώτηση, γιατί ο συνειρμός σας μπερδεύει λίγο. Ποια είναι η ερώτηση? Τα τετραγωνικά. Θέλετε να πείτε ότι τα τετραγωνικά πιθανόν δεν είναι πραγματικά αυτά? Όχι, δεν που είναι έχουμε. Πραγματικά. Είναι πραγματικά και θεωρώ ότι είναι και λιγότερο από αυτά που πραγματικά υπάρχουν.
Λέω ότι τα έσοδα με βάση κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους στην Κεφαλονιά, του Δήμου Κεφαλονιάς, τα έσοδα, αν τα είχαμε εισπράξει, θα ήταν 6 εκατομμύρια το χρόνο. Πάντα έχουμε ένα ποσό το οποίο είναι παλαιές οφειλές, ο οποίος μεγαλώνουν λίγο ανά χρόνο. Δεν εισπράττουμε 6 εκατομμύρια. Άρα κάτι τα νούμερα, κάτι τα νούμερα δεν είναι σωστά. Άρα λοιπόν λέτε ότι τα τετραγωνικά δεν είναι σωστά. Αυτή είναι ο συνειρμός που κάποια κάνετε. Πράξη από όλες αυτές δεν συμφωνεί. Γιατί αν έχουμε 6 υποθετικά έσοδα το χρόνο, συν 2 οφειλές που είναι πάντα 1.602 εκατομμύρια, είναι 8. Εμείς πάμε και προϋπολογίζουμε 4. Γιατί αυτά εισπράττουμε. Θεωρώ ότι κάπου υπάρχει είναι λάθος. Θα είναι στα τετραγωνικά το κάπου. Δεν μπορεί να, η πράξη της υπηρεσίας δεν είναι λάθος. Δεν είπα εγώ. Εγώ είπα ότι θέλει να ζητήσει η υπηρεσία να το δείτε καλύτερα ότι κάπου υπάρχει λάθος. Λοιπόν, προχωράμε σε άλλη ερώτηση. Νομίζω ότι υπάρχει λάθος. Λοιπόν, προβλέπω ότι υπάρχει μια καινούργια πρόβλεψη που δεν υπήρχε πέρυσι. Θα προσλάβει ο Δήμος εποχιακό προσωπικό καθαριότητας το καλοκαίρι. Όχι, αυτή είναι η εγκεκριμένη που έχουμε από τον ΑΣΕΠ. Έχουμε έγκριση. Αυτά που κάναμε το Μάρτι, ναι. Έχουμε ένα προσωπικό που έχει εγκριθεί εποχικό. Αυτούς θα πάρουμε τη νέα σεζόν. Άρα θα έχουμε έκτακτο προσωπικό. Αυτούς που έχουν εγκριθεί και δεν πήραμε, επειδή είχαμε τα πεντάμινα. Άρα δηλαδή αυτή η δαπάνη, η οποία προβλέπουμε εμείς, περίπου 200.000 ευρώ, που είναι για έκτακτο προσωπικό, αυτό θα μειωθούν από υπηρεσίες που μπορεί να κάνει στη διαδημοτική. Όχι, αυτή είναι η καθαριότητα. Δεν είναι η διαδημοτική. Πριν δεν είχαμε αυτούς. Πριν δεν είχαμε πάρει αυτούς και δεν είχαμε προβλέψει 200.000 ευρώ, τους θα πάει στην καθαριότητα. Είχαμε βάλει στον προϋπολογισμό φέτος με τροποποίηση, αν θυμάστε, όταν κάναμε το αίτημα το Μάρτι. Δεν το χαλάσαμε το ποσό. Όχι. Ωραία, και εγώ να απαντώ. Αυτό το αφού θα χαλάσουμε, θα ξοδέψει ο Δήμος από τα ανταποδοτικά 200.000 ευρώ στους εργάτες αυτούς καθαριότητας. Ναι. Θα μειωθεί από κάπου αλλού ή θα αυξήσουμε την καθαριότητα πιο καλές υπηρεσίες. Η καθαριότητα που κάνει η ΕΔΑΚΗ είναι άλλης φύσης από αυτή που κάνουν οι εργάτες. Δεν καθαρίζουν οι ΕΔΑΚΗ, δεν καθαρίζουν τους κοινόχρους, τους χώρους. Άρα πριν δεν καθαρίζαμε δηλαδή. Όχι, γίνανε με τις δυνάμεις του Δήμου. Δεν γίνανε το αντικείμενο, είναι χρήματα για την καθαριότητα. Δαπανούσαμε κάθε χρόνο κάπου ποσά. Όχι το αντικείμενο αυτό που κάνει η ΕΔΑΚΗ. Όχι για το αντικείμενο αυτό που κάνει η ΕΔΑΚΗ. Μην τον μπερδεύουμε. Είναι πόροι που είναι για ανταποδοτικές υπηρεσίες. Ακούστε λίγο. Οι ανταποδοτικές υπηρεσίες δεν είναι μόνο η ΕΔΑΚΗ. Έχει και ο Δήμος διεύθυνση καθαριότητας. Επιβαρύνουμε την καθαριότητα με 200.000 ευρώ από κάποια άτομα. Τα 10 άτομα, 15. Τα οποία θα εργαστούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες. Συμφωνούμε. Δεν το είχαμε πριν αυτό. Φέτος το είχαμε. Αλλά δεν το χρησιμοποιήσαμε. Φέτος το είχαμε και πέρυσι είχαμε πάρει εποχικούς, αν θυμάστε. Για το σεισμό κιόλας. Ναι. Έτσι δεν είναι. Κάθε χρόνο παίρνουμε εποχικούς. Ο τέτοιο κωδικός αυτός δεν υπήρχε. Εντάξει, μπορεί να άλλαξε ο κωδικός, ναι, αλλά οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται. Κοινώς αυξάνεται έξοδα, δεν μειώνεται τίποτα. Ωραία. Πέρα από τη δαπάνη. Πέρα από τη δαπάνη του προσωπικού που έχει μειωθεί, είτε γιατί έχουν αποχωρήσει υπάλληλοι, είτε γιατί έχει γίνει μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας. Βλέπω ότι είναι σταθερή η δαπάνη που είναι για την ΕΔΑΚΗ. Καλά μέχρι εδώ. Όλες οι άλλες δαπάνες όμως έχουν μειωθεί. Δηλαδή και το προσωπικό έχει μειωθεί, η κωδική, έχουν μειωθεί και τα καύσιμα, έχουν μειωθεί όλοι οι κωδικοί, που φαντάζομαι ότι προϋπολογίζει η υπηρεσία, δεν θα μειώσει υπηρεσίες. Προϋπολογίζει η υπηρεσία ότι θα καταφέρει να κάνει τις υπηρεσίες αυτές με λιγότερα έξοδα, με πιο οικονομικό τρόπο. Ο μοναδικός κωδικός ο οποίος έχει ανεβεί περίπου 10%, έχει αύξηση, είναι οι λάμπες. Φτάσανε και την προηγούμενη χρονιά οι λάμπες. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει συντήρηση φωτισμού στο Αργοστόλι, Λιβαθό και Ομαλά, προφανώς, ναι, γιατί είναι αυτά υπηρεσία, καλύπτονται από την υπηρεσία την ίδια. Τη δική μας. Ωραία, αυτές είναι οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις τώρα ως προς το πρώτο. Η τελευταία ερώτηση, συγγνώμη, έχετε προβλέψει και γιατί δεν προβλέψατε, αφού με βάση την νομοθεσία μπορούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
νοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία, να ζητήσουν από το Δήμο να εξαιρεθούν για τους 6 μήνες το χειμώνα που δεν λειτουργούν από τα δημοτικά τέλη. Αν δηλαδή αυτό το πράγμα γίνει, θα το αρνηθείτε, αν γίνουν αιτήσεις από τους ξενοδόχους ή από τα νοικιαζόμενα δωμάτια. Νομίζω ότι έχει υπάρξει και απόφαση του Συμβουλίου που έχει συγκροτήσει επιτροπή για να εξετάσει τις αιτήσεις αυτές. Άρα... Δεν ξέρω αν ήσασταν παρόν σε αυτή την συνεδρίαση. Ναι. Πρόεδρος μάλιστα της Επιτροπής είναι ο κύριος Παπαδάτος, ο οποίος έχει ήδη συγκαλέσει τα μέλη στα οποία... Οπότε δέχεται αιτήσεις του κύριου Παπαδάτος και της εξολογεί. Έχουμε ήδη 65 με 70 αιτήσεις. Ναι. Δεν τις εξολογεί ο κύριος Παπαδάτος. Η υπηρεσία τις επεξεργάζεται. Θα ζητήσουν συμπληρωματικά στοιχεία για να αποδειχτεί η υποχικότητα. Και αν είναι θετική απάντηση του Δήμου. Ό,τι λέει ο νόμος, κύριε Μιχαλάτη, αυτό θα γίνει. Άρα έχετε προβλέψει τη μείωση αυτή. Έχει προβλεφθεί. Δεν έχει προβλεφθεί, γιατί δεν υπάρχει σαφή εικόνα αυτή. Εάν η εικόνα έχει υπάρξει, δηλαδή αξιολόγηση των αιτήσεων και υπάρχει έτσι μια σαφέστερη εικόνα, θα προβούμε στην τροποποίηση. Ολοκληρώσατε, κύριε Μιχαλάτη. Ως προς τις άλλες ερωτήσεις, νομίζω ότι τις απάντησα λίγο πολύ. Θέλετε κάτι περαιτέρω να πω? Ο κύριος Ρουφωτάς, ερωτήσεις. Δύο ερωτήσεις, πρώτα. Κύριε Γαρμπή, είπατε ότι παρουσιάζουν μεγαλύτερη υστέρηση εφέτος οι πληρωμές των ανταποδοτικών. Έχετε εντοπίσει τον λόγο? Και έχετε εντοπίσει που είναι περισσότερο στις οικίες ή στις επιχειρήσεις? Και δεύτερον, είπατε ότι η ΔΕΗ μας είπε ότι υπάρχει μία οφειλή, ανεξόφυλλη όπως θέλετε πέστε τη, ένα 900. Σε τι βάθος χρόνου έχει δημιουργηθεί αυτό το πράγμα? Είναι από πέρυσι μέχρι φέτος ή είναι σε βάθος χρόνου και πόσο? Σας είπα, πέρυσι ήταν ένα 600. Ναι, σε τι βάθος χρόνου είναι αυτό το πράγμα? Εάν υπολογίσουμε ότι περίπου είναι στις 400 με 500.000 το έτος, ναι. Αν το περίπου στα 4 χρόνια. Πόσο μπορεί... δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι επισφάλεια, γιατί δεν έχουμε εικόνα των οφειλετών. Αν είναι επισφάλεια. Είναι οφειλή αυτή τη στιγμή, περίπου στις 300.000 το έτος. Κύριε Ρουκοτάλη, ερώτηση. Ερώτηση, κύριε πίσω, σύμβουλη, κύριε Κισγίνη, ερώτηση. Μας είπατε κάτι βασικό που είναι το πιο βασικό που αφορά αυτό το λαό της Κεφαλονιάς. Τα υπόλοιπα αφορούν εμάς, είναι τεχνικά θέματα που θα κάνουμε και μία-δύο ερωτήσεις, έχουμε κάνει και στην Οικονομική Επιτροπή. Είπατε λοιπόν, το έχετε επαναλάβει και στην Οικονομική Επιτροπή, ότι εάν δεν καταφέρετε να μειώσετε τις δαπάνες των ανταποδοτικών τελών, θα γίνει αύξηση των δημοτικών τελών. Θέλουμε να μας πείτε καταρχήν τι σκέφτεστε. Λέτε αύξηση. Τι αύξηση δηλαδή σκέφτεστε να κάνετε, εάν ακολουθεί αυτή η πορεία που υπάρχει σήμερα? Πρώτον αυτό. Δεύτερον, είπατε ότι εμείς θα μειώσουμε τις δαπάνες, αλλά θα έχουμε τις ίδιες παροχές υπηρεσιών ή και καλύτερες. Πώς αυτό θα γίνει? Καλύτερες δεν είπα. Ναι, πώς αυτό θα γίνει? Και τρίτον, όταν συνολικά... Νομίζω ότι είπαμε διαγωνισμό. Ναι, να ολοκληρώσω λίγο. Ναι. Και τρίτη ερώτηση. Έτσι, όταν έχουν μειωθεί συνολικά ο προϋπολογισμός, όταν έχει μειωθεί συνολικά ο προϋπολογισμός του Δήμου περίπου στο 50% και ήδη ο τρέχον προϋπολογισμός από τα 52 εκατομμύρια είσαστε 31 δεκάτου στα 18 εκατομμύρια στα έξοδα και 22 εκατομμύρια στα έσοδα από τα προϋπολογισμένα το 15 σαν συνολικός προϋπολογισμός, όταν δηλαδή τι λέμε τώρα, ότι έχουν μειωθεί οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος στο λαό μέσα σε μία χρονιά από τα προϋπολογιζόμενα κατά 50%. Δεν σας λέμε από το 10%. Πώς εσείς θα πάτε να αυξήσετε τα δημοτικά τέλη που είπατε? Δηλαδή, στις ήδης μειωμένες υπηρεσίες. Γιατί μιλάτε εδώ πέρα, λέμε τώρα εδώ πέρα μια καραμέλα, ότι διατηρούμε τα ίδια δημοτικά τέλη. Πώς διατηρείτε δηλαδή τα ίδια δημοτικά τέλη? Δηλαδή, ποια οικονομική θεωρία το λέει αυτό, ότι όταν μειώνετε το έργο, δηλαδή όταν αγοράζεις λιγότερα πράγματα, με τα ίδια λεφτά, αυτό τους λέτε. Στους δημότες λέτε δηλαδή ότι με αυτά τα λεφτά που πληρώνονται σαν τέλη,
Πριν 4 χρόνια αγοράζατε 10 πράγματα και τώρα αγοράζετε 4 από 10 με τα ίδια λεφτά. Και λέτε ότι παραμένει η ίδια αξία. Τα ίδια πληρώνουν. Τι λογική είναι αυτή, δηλαδή έχετε ίδια, έχουν μείνει τα ίδια τα τέλη ή έχουν αυξηθεί σε σχέση με τις παροχές υπηρεσιών. Δηλαδή, πείτε το καθαρά. Ολοκληρώσατε τις ερωτήσεις. Και κάτι άλλο. Τώρα, όσον αφορά τη λίστα των οφειλετών. Αυτό το θέμα δεν είπατε βέβαια, ότι το βάλαμε εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση στην Οικονομική Επιτροπή να πάρετε τη λίστα των μεγάλων οφειλετών. Αυτό είπαμε για να δούμε, έτσι, ποιες επιχειρήσεις και ποιες εταιρείες έτσι χρωστάνε. Και τι μέτρα πρέπει να πάρει. Και μας είπατε ότι δεν σας απάντησαν, δεν σας τα δώσαν τα στοιχεία. Και σας είπα ότι επανήλθαμε. Ναι, επανήλθατε. Τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε δηλαδή για να έχει αυτά ο Δήμος για τους μεγάλους οφειλέτες. Αν πρέπει να ζητηθούμε εισαγγελική παραγγελία. Να ολοκληρώσω λίγο τις ερωτήσεις. Να ολοκληρώσω λίγο. Επίσης, σας έχουμε κάνει και μία πρόταση και δεν έχετε πάρει θέση και, και ρωτάμε, το επαναλαμβάνομαι. Υπάρχουν περιοχές δηλαδή που έχουν πληγή. Όπως είναι το Λιξούριο, όπως είναι η Σάμη, όπως είναι η Έρισσος. Και σας έχουμε κάνει μία πρόταση εκτός από τις κατηγορίες, δηλαδή τους τρίτεχνους, ειδικές κατηγορίες που επικαλείστε εδώ πέρα την απόφαση του 12. Που λέει για τις ειδικές κατηγορίες την 58 του 2012. Αν θυμάστε, με αυτή την απόφαση μειώσατε τις παροχές που είχαν αυτές οι ειδικές κατηγορίες. Από 45% που είχαν έκπτωση, πήγατε 30%. Σήμερα λοιπόν, μετά από 3 χρόνια, δεν πρέπει να ξαναυξηθεί, να το πάτε τουλάχιστον 45%. Και κλείνοντας αυτό το ερώτημα, μπορείτε να το κάνετε αυτό, δηλαδή να πείτε ότι οι περιοχές αυτές υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Στην Έρισσο, στη Σάμη, στην Παλική. Μπορείτε. Γιατί το έχουμε περάσει εδώ πέρα με τη ζώνη Ε που λέει ειδικών συνθηκών. Και καλά το κάναμε, το είχαμε ψηφίσει. Με τη Θηνιά, τον Ήφη, τον Αγκώνα, τα Ζόλα και τον Αθέρα, λόγω ότι συνορεύουν κοντά με την Παλωστή. Άρα λοιπόν, έχετε δηλαδή τη μέθοδο να το κάνετε. Το θέμα θέλετε. Και κλείνοντας το τελευταίο ερώτημα, εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι έχει ο κόσμος χρήματα να πληρώσει αύξηση δημοτικών τελών? Μα δεν την έχουν κάνει αύξηση. Ναι, δεν την έχετε κάνει. Έχετε προειδοποιήσει όμως ότι αν συνεχίσει η πορεία. Μπορεί το χρόνο να μην εδώ το είμαστε. Ερώτηση. Ναι, ερώτηση κάνω. Τότε. Λέμε, έχουν χρήματα σε 10 μήνες να του επιβάλλετε αύξηση των δημοτικών. Καλά, με υποθέσεις ναι. Αλλά η πορεία δείχνει αυτό. Και τέλος, η τελευταία, για να κλείσω τελική. Υπάρχει ένα κωδικό ερώτημα εδώ πέρα τώρα. Έχετε μια λογιστική διαχείριση. Έτσι. Ένα μεγάλο κομμάτι το κάνει η ΔΑΚΗ. Και το κάνει η ΔΑΚΗ με ένα μεγάλο κομμάτι που το κάνει η καθαριότητα ΕΠΕ. Το λοιπόν. Έχουμε ζητήσει να μας δώσετε και ενώπιον του προϋπολογισμού της Κυριακής, παρακαλούμε και από το Προεδρείο, από τον Πρόεδρο της ΕΔΑΚΗ, να μας δώσετε τις εκταμιεύσεις που έχουν γίνει μέσα στο 2014 και 2015 από πλευράς ΕΔΑΚΗ προς καθαριότητα ΕΠΕ. Τις συμβάσεις δηλαδή που έχουν απογραφεί από άσχετα τις εκταμιεύσεις να έχουν γίνει όλες, τις συμβάσεις και τα ποσά που έχουν πάει εκεί. Για να δούμε λοιπόν και το κόστος. Αυτό θα μας τα δώσετε? Έχετε υπόψη σας τώρα να μας πείτε τα στοιχεία αυτά? Απαντήστε, κυρία Γραμπή. Λοιπόν, δεν έχει γίνει μελέτη για την αύξηση που μιλάτε για του χρόνου. Γιατί είπαμε ότι ο στόχος είναι να μειώσουμε τις δαπάνες φέτος και να προσπαθήσουμε να μην γίνει αύξηση. Άρα, η ενδεχόμενη αύξηση που λέτε που είναι κάτι υποθετικό θα μελετηθεί και θα γίνει για την επόμενη χρονιά. Ωστόσο, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω εάν θα κινηθούμε στις επιχειρήσεις, εάν όχι στα σπίτια κλπ. Θα συνυπολογιστούν και τα στοιχεία που ανέφερε ο κ. Μιχαλάτης νωρίτερα για τα ξενοδοχεία και θα υπάρξει εμπεριστατωμένη εισήγηση. Οι οφειλέτες, σας εξήγησα ακριβώς τι έχει συμβεί. Έγινε επιστολή, η οποία απαντήθηκε χωρίς αφήνεια. Δεν μας δώσαν δηλαδή αυτά που θέλαμε. Έχουμε επανέλθει. Από εκεί και πέρα θα ασκήσουμε κάθε δικαίωμα του Δήμου, εφόσον είναι για το συμφέρον του Δήμου, για να πάρουμε τα στοιχεία που πρέπει να πάρουμε και να μας γίνουν γνωστά για τους οφειλέτες. Για τις αυξήσεις του ειδικού τιμολογίου εφαρμόζουμε αυτό που εφαρμόζουν οι περισσότεροι φορείς και οι ΔΕΗ.
Για την Παλική είπα και το θέμα το έθεσε ο κύριος Ραβαντινός στην Οικονομική Επιτροπή. Είπα ότι υπάρχουν οι υπηρεσίες οι οποίες αποδίδονται στην Παλική και είναι οι ανταποδοτικές και δεν έχουν να κάνουν τόσο με τις επιπτώσεις του σεισμού. Ωστόσο, εάν πούμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε τιμολόγιο σε ορισμένες περιοχές, θα πρέπει να κάνουμε νέα μελέτη και να προσδιορίσουμε τα έσοδα μέσα από μια νέα μελέτη. Και αυτό ενδεχόμενα μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα στον προσδιορισμό των εσόδων. Εμείς αυτή τη στιγμή πήγαμε με τα εισπραχθέντα της προηγούμενης χρονιάς και κινηθήκαμε στο επίπεδο αυτό. Ωστόσο, είπα και στην οικονομική, παρότι και ο κ. Ραβαντινός είχε άλλη άποψη, ότι οι υπηρεσίες οι ανταποδοτικές παρέχονται σε όλες τις περιοχές με τον ίδιο ρυθμό και βαθμό που παρέχονταν και την προηγούμενη περίοδο. Η ΕΔΑΚΗ, αυτό που μπορώ να σας πω εγώ από μεριάς της οικονομικής υπηρεσίας, της έχει καταβληθεί μέχρι και ο μήνας Σεπτέμβριος. Η δόση περίπου είναι γύρω στις 213.000 περίπου το μήνα, άρα μπορείτε να υπολογίσετε πόσα χρήματα έχει πάρει. Νομίζω ότι έχω απαντήσει όλες τις ερωτήσεις. Καλώς.